Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Καλημέρα σας. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Κύριε Μαρινάκη, νωρίτερα κάναμε την ανάλυση γύρω από τα οικονομικά θέματα. Η χώρα μας επέδειξε και ανθεκτικότητα και πρωταθλητισμό κατά τα τρία αυτά δύσκολα χρόνια, από το 2020 και μετά. Το ζήτημα είναι τι έρχεται από εδώ και πέρα, διότι έχουμε και την προειδοποίηση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε χώρο για το 2023 για νέα μέτρα στήριξης, και από την άλλη πλευρά, αν βάλουμε στα συμφραζόμενα και το αποτέλεσμα των ιταλικών εκλογών, η κρίση φέρνει απελπισία πολλές φορές με τους ανθρώπους και τους ψηφοφόρους να στρέφονται σε ακραίες επιλογές και στο λαϊκισμό, κύριε Μαρινάκη. Κύριε Ανδρίτσο, σε λίγες ώρες μεταβαίνουμε στην Κρήτη, στη Χερσόνησο Ηρακλείου, όπου επελέγει από την Ευρωομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, την κοινοβουλευτική ομάδα του EPP, να γίνει ετήσια καθιερωμένη συνάντηση για τον προγραμματισμό της νέας χρονιάς, με εναρκτήρια ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη. Και το λέω αυτό γιατί σε μια πάρα πολύ κρίσιμη χρονιά η χώρα μας πρωταγωνιστεί. Δεν είναι τίποτα τυχαίο και η στάση του Έλληνα Πρωθυπουργού και της ελληνικής κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της πανδημίας, στο ζήτημα του εμβολιασμού, στο πιστοποιητικό εμβολιασμού, στις συνέπειες της πανδημίας, αλλά και τώρα οι προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη πολύ πολύ νωρίτερα από τότε που διατυπώθηκαν και από κάποιες άλλες πολιτικές δυνάμεις πολύ καθυστερημένα και χωρίς κανένα σχεδιασμό. Ήταν προτάσεις της Ελλάδας. Πλέον αυτή η κοινή πρόταση της Ελλάδας και άλλων χωρών εν όψη της Συνόδου των Υπουργών Ενέργειας νομίζω ότι τίθεται στο επίκεντρο. Για και το πλαφόν στο φυσικό αέριο, λέτε, έτσι. Βεβαίως, και μια δέσμη προτάσεων που ο κυρίος Μητσοτάκης εγκαίρως πολύ πολύ νωρίτερα και στον κύριο Μισελ και στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, αλλά και σε όλες τις συνόδους κορυφής τις έχει διατυπώσει. Η Ελλάδα πρώτη έχει διατυπώσει αυτές τις προτάσεις και η Ελλάδα έχει και κάποιες πρώτες θέσεις πάρα πολύ σημαντικές σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Αυτό να το τονίσουμε. Αναφερθήκατε νωρίτερα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο γεγονός ότι πλέον η Ελλάδα δεν ξοδεύει πάνω από τις δυνάμεις και καταφέρνει, εν πάση περιπτώσει, σε μια περίοδο πολλών αναγκών να μειώνει το χρέος ως προς το ΑΕΠ της. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί είναι χρήματα Ελλήνων φορολογουμένων και ειδικά η δική μας γενιά, η νεότερη γενιά και η ακόμα νεότερη από εμάς πλήρωσαν αυτή τη λογική του μαξιμαλισμού και της πλειοδοσίας. Και μια άλλη πρωτιά πάρα πολύ σημαντική γιατί δείχνει το αληθινό κοινωνικό πρόσωπο και το οποίο είναι αληθινά προοδευτικός, είναι ότι είμαστε η πρώτη χώρα ως προς τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων συναντήσει στο ΑΕΠ. Θα ρωτήσει κανείς, πανηγυρίζουμε, προφανώς και δεν μπορούμε να πανηγυρίσουμε και να θεαμβολογούμε σε μια τόσο δύσκολη περίοδο για όλη την ανθρωπότητα, η οποία απαιτεί συνεχώς πρωτοβουλίες και λύσεις. Αυτό θα συνεχίσει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση, με γνώμονα πάντοτε ό,τι είναι συμφέρον για τους πολίτες, για όλους τους πολίτες. Κύριε Μαρινάκη, πριν κλείσουμε, σας παρακαλώ τηλεγραφικά, επειδή ο χρόνος μας πιέζει πάρα πολύ. Βλέπω εδώ το πρωτοσέλιδο της Αυγής αυτό το πρωινό. Μιλά για ακροδεξιό καμπανάκι, αφωνία και υπόγειο φλερτ από την ελληνική και ευρωπαϊκή δεξιά σε σχέση με το ιταλικό αποτέλεσμα. Και καταλήγει ότι χρειάζονται προοδευτικές απαντήσεις σε αυτό. Τι απαντάτε εσείς? Κοιτάξτε να δείτε. Ως προς το αποτέλεσμα των εκλογών, σίγουρα δημιουργεί έναν προβληματισμό και μια ανησυχία. Γιατί κάποιες εκ των δυνάμεων, οι οποίες φαίνεται ότι θα κυβερνήσουν πέραν των θέσεων που έχουν διατυπώσει, οι οποίες είναι ακραίες στο πρόσφατο παρελθόν, έχουν και μια στάση η οποία είναι πολύ επικίνδυνη ως προς το ζήτημα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Δεν υπήρξε ποτέ ξεκάθαρη καταδίκη και θα έλεγα το αντίθετο από αυτούς. Από εκεί και πέρα, ο τελευταίος που θα μπορούσε και θα πρέπει να μιλάει, δημοκρατία έχουμε βέβαια, αλλά κρίνονται γι' αυτό, είναι ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ, ευρύτερα και στενότερα πολιτικά. Του θυμίζω τη συγκυβέρνηση με τους ανεξάρτητους Έλληνες και μάλιστα δύο φορές, χωρίς καμία άλλη προσπάθεια έστω κυβέρνησης με άλλα κόμματα. Θυμίζω τη δήλωση Βούτση ότι δεν υπάρχουν ευπρόσδεκτες ή μη ευπρόσδεκτες ψήφοι αναφερόμενοι στη Χρυσή Αυγή. Θυμίζω τη συνύπαρξή του στην πάνω και στην κάτω πλατεία με τη Χρυσή Αυγή. Θυμίζω το γεγονός ότι μαζί με τη Χρυσή Αυγή έριξαν μια κυβέρνηση και βέβαια τις πολιτικές τους και την ακραία τους ρητορική ως προς το να βάλουμε στη φυλακή τους πολιτικούς μας αντιπάλους για να κυβερνήσουμε, να ελέγξουμε τους αρμόδιους εξουσίας. Ξέρετε, το ποιος είναι προοδευτικός, το ποιος πιστεύει πραγματικά στους θεσμούς, το κρίνει ο κόσμος στην πράξη. Το καταγράφουμε και αυτό. Να είστε καλά, κύριε Μαρινάκη. Την καλημέρα. Ευχαριστώ μου. Πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.